Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μόλις 98 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους κυβέρνηση και θεσμοί ώστε να κλείσουν πριν την εκπνοή του προγράμματος τις εκκρεμότητες της τέταρτης αξιολόγησης και τα θέματα που άπτονται τις μεταμνημονιακές πορείες της χώρας. Η Ευρωζώνη πιέζει για μια σύντομη τεχνική συμφωνία για την τέταρτη αξιολόγηση παρά το γεγονός ότι θέτει πρόσθετα ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέραν των 88 προαπαιτούμενων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ανατραπεί ο σχεδιασμός για ολοκλήρωση του προγράμματος στις 20 Αυγούστου και κυρίως η λήψη της δόσης των 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας τον Ιούλιο. Η Εθνική Τράπεζα, βασικός μοχλός στήριξης του παραγωγικού τομέα της χώρας, προχώρησε το 2017 στη συγκρότηση μιας ξεχωριστής πρωτοβουλίας με τίτλο «Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι» σε συνεργασία με το Ideas Lab. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη θετικών παραδειγμάτων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής από όλη την Ελλάδα με τοπική αναφορά, ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, καθώς και του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους. Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα με τακτή περιοδικότητα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, ένα ταξίδι σε τόπους και γεύσεις, προβάλλοντας ανθρώπους στις πράξεις που καινοτομούν, τολμούν και διακρίνονται. Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2018 στη Λάρισα, όπου θα παρουσιαστούν 30 παραγωγοί από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Νέες αφίξεις ξενοδοχειακών μονάδων δρομολογεί εκρηκτική άνοδο του τουριστικού ρεύματος της χώρας, με τα νέα καταλήμματα να ανοίγουν τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2018 είναι μεγάλος, ωστόσο μπορούμε να αναφέρουμε δύο παραδείγματα. Στην πρωτεύουσα εντός του έτους αναμένεται να ανοίξει το πεντάστερο Ακαδημία of Athens του ξενοδοχειακού σήματος Autograph Collection της Marriott. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην γωνία των οδών Ακαδημίας και Ομήρου και μετά την ανακαίνισή του που κόστησε περίπου τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα πολυτέλειας. Στη Θεσσαλονίκη, διαχειρός Hotel Brain από την 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και το πολυτελές Antigone Urban Chic Hotel με 38 δωμάτια και σουίτες, ένα à la carte εστιατόριο και roof garden. Καλώς να ανοίξουν. Τοπικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 820,20 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,26%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.